Είναι εδώ μαζί μας στο κεντρικό στούντιο του SBC ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας George Mondreas. Είναι μαζί μας. Κύριε Λογοθέτη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και άλλη μια φορά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στα θέματα, στα οικονομικά θέματα τα οποία επηρέασαν την ναυτιλία την εβδομάδα που πέρασε. Σαφώς το θέμα της Κύπρου ήταν στο επίκεντρο και ο τρόπος που έχει δράσει η Γερμανία έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Σωστά. Ένα θετικό στοιχείο, αν μπορούμε να πούμε, είναι ότι οι επικριτές όλο και πληθαίνουν σχετικά με την πολιτική που ουσιαστικά ασκεί η Γερμανία. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τον όρο του bullying, σχολικού εκφοβισμού. Όπως πολύ ορθά έτσι χρησιμοποίησατε τον όρο στην έκθεσή σας. Γιατί καλώς ή κακώς έχει και αυτές τις τομές η πολιτική που ασκεί η Γερμανία. Και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, πολιτικές που βραχυπρόθεσμα την εξυπηρετούν, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να δούμε να γίνουν εντελώς boomerang ακόμη και στην ίδια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει βέβαια και στη σταθερότητα του ευρώ. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να δούμε έτσι γενικότερα κάποια πράγματα να αλλάζουν, καθώς μετά τις εξελίξεις που είδαμε στην Κύπρο, ουσιαστικά μπήκε για πρώτη φορά στον χάρτη της Ευρωζώνης το bail-in, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και αναρωτιόμαστε αν θα το δούμε να χρησιμοποιείται και στη συνέχεια, καθώς δεν υπάρχει κάποιος που σαφώς να έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Εντάξει, τώρα συνεδριάζει το Eurogroup. Ένα από τα θέματα συζήτησης θα είναι και το bail-in. Όλοι εκτιμούν, όλοι Ρεν το είπε, ουσιαστικά το είπε ανοιχτά εντελώς και συμφώνησε και η Lagarde από το δούνο του ότι προς τα εκεί πάμε και θα βγει μια οδηγία όπου τελικά και οι καταθέτες θα φέρουν ένα μερίδιο ευθύνης για τη διάσωση μιας τράπεζας. Μένει να δούμε, θα τηρηθεί λένε το όριο των 100.000 ευρώ για την ασφάλεια των καταθέσεων. Μένει να δούμε βέβαια αν και αυτό στην πράξη, όταν και εφόσον βγει η οδηγία και υλοποιηθεί, γιατί λένε θα ισχύει από το 2015 και μετά, και αυτό μένει να το δούμε τελικά. Γιατί μην ξεχνάμε στην Κύπρο, στην αρχή το bail-in ήταν για μέρος των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ. Οπότε, ναι, μπαίνουμε σε εντελώς ένα άλλο περιβάλλον και σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά αυτή τη στιγμή. Σε νέα μονοπάτια τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και σίγουρα δεν θα είναι προς όφελος των καταθετών. Βεβαίως, να μην αναστατώνουμε τον κόσμο, αλλά λέμε αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, πράγματα τα οποία έγιναν στην Κύπρο και σαφώς ευχόμαστε να μην τα δούμε σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Επίσης, θα πρέπει να πούμε, διακόπτω την κουβέντα μας, ότι έχουμε σήμερα, όπως είπατε και εσείς κύριε Λογοθέτη, το θέμα της Κύπρου στο Eurogroup. Νωρίτερα, αυτό το οποίο ακούστηκε από πλευράς Κύπρου είναι ότι θα ζητήσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί βάσει των στοιχείων που δίνει η Κομισιόν θα πρέπει η Κύπρος αυτή τη στιγμή συνολικά να βρει 23 εκατομμύρια ευρώ. Τα 10 ευρώ είναι της χρηματοδότησης, οπότε θα πρέπει η ίδια η οικονομία να βρει επιπλέον 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία σαφώς είναι αδύνατο να τα βρει. Οπότε βρισκόμαστε σε συζητήσεις οι οποίες οδηγούν στο ότι η Κύπρος είναι πολύ πιθανό να ζητήσει επιπλέον ρευστότητα. Είναι ένας αέναος κύκλος, ο οποίος έχει ανοίξει και δεν ξέρουμε πού θα κλείσει. Οικονομίες που μπαίνουν σε μνημόνια, τα οποία δεν είναι αρκετά και μπαίνουμε μετά σε νέες συμφωνίες και νέες συμφωνίες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια βεβαιότητα και με αποτέλεσμα οι αναδυόμενες οικονομίες, όπως αναφέρετε και εσείς στην εκθεσή σας, να νιώθουν αβέβαια για το ευρώ. Ακριβώς. Σίγουρα στην Κύπρο πιστεύω ότι έχουμε δει μόνο την αρχή. Είναι η αρχή του νήματος τώρα που ξετυλίγεται. Έχουμε συνηθίσει και η ίδια εμπειρία έχουμε σαν Ελλάδα αλλά και από τις άλλες χώρες. Κατά πόσο βλέπουμε ότι τα προγράμματα που στην αρχή ανακοινώνονται δεν βγαίνουν και χρειάζονται όλο και πρόσθετα μέτρα. Πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στην Κύπρο. Η ουσία είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι όλα αυτά πλήττουν τη σταθερότητα του ευρώ. Το να μην εγγυάσει ουσιαστικά τις καταθέσεις. Το να ασχείς μια πολιτική η οποία οδηγεί περισσότερο σε λογικές λιτότητας. Βλέπουμε ότι αποθαρρύνει και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου στο να επενδύουν στο ευρώ. Και είναι καθαρά η έλλειψη που έχουν, η έλλειψη εμπιστοσύνης στο νόμισμά σου. Όντως, φύγανε το 2012 45 δις ευρώ. Ουσιαστικά πουληθήκαν από τις αναδεόμενες χώρες, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των συναλλαγματικών αποθεμάτων κατά 8%. Μάλιστα. Και είναι ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που παραθέτεται ιστορικά. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το 2002 και σημαντικά μειωμένο από το επίπεδο ρεκόρ του 31% που είχαμε δει το 2009. Που και το 2009 είμαστε ήδη μέσα στην κρίση.
Δηλαδή δεν ήταν το 2009, ήταν ένα καλό έτος, οπότε δεν υπήρχε λόγος να πουληθούν από θέματα. Μάλιστα. Είμαστε μέσα στην κρίση, αλλά τώρα έχει αρχίσει πραγματικά και πλήττεται η σταθερότητα. Ίσως τότε να μην είχαμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθός της. Ή δεν είχαμε δει τις πολιτικές που θέλαν να εφαρμόσουν. Έτσι. Τώρα, αυτή είναι η εικόνα η οποία συνθέτει έτσι το ευρύτερο πλαίσιο. Σε επίπεδο μακροοικονομικών στοιχείων, να πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Είδαμε την ανακοίνωση για τον δείκτη μεταποίησης PMI, ο οποίος είδαμε να κινείται πτωτικά. Είχαμε ανακοινώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συρρήκνωση στο εμπορικό έλλειμμα. Μας τα λέτε όλα αναλυτικά. Μπορούμε να βγάλουμε έτσι ένα γενικότερο συμπέρασμα για το πού οδηγόμαστε βάσει μακροοικονομικών στοιχείων. Ναι, βλέπουμε βιομηχανικές παραγγελίες αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. Οι πωλήσεις λιανικής στην Ευρωζώνη υποχωρούν κατά 0,3% το Φεβρουάριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό. Ο PMI μειωμένο 46,4% στο σύνολο της Ευρωζώνης και η ανεργία παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ στο 12%. Η επιμέρους PMI των χωρών της Ευρωζώνης είναι όλη πτωτική. Μια σταθεροποίηση παρουσίασε η Γαλλία το τελευταίο μήνα, αλλά κατά βάση είναι όλη πτωτική και είναι και κάτω το 50, που είναι το όριο μεταξύ συρρήκνωσης και ανάπτυξης. Εν αντιθέσει η Αμερική, βλέπουμε ότι όντως παρουσίασε μια μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Αυτό οφείλεται φυσικά ότι εισήγαγε λιγότερο πετρέλαιο. Αλλά αν αφαιρέσουμε ουσιαστικά τον τομέα του πετρελαίου, θα δούμε ότι είχε παρουσίασει μια αύξηση στις αγωγές, που σημαίνει ότι το καταναλωτικό κοινό αρχίζει σιγά-σιγά και αποκτά μια εμπιστοσύνη και, αν το πω έτσι απλά, ξοδεύει κάποια χρήματα. Η ανεργία έχει φτάσει σε χαμηλά επίπεδα στην Αμερική. Το Δεκέμβριο ήταν στο 7,6, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 7 και ο δείκτης μεταποίησης είναι πάνω 50 μονάδες, 54,6 και με ένα πολύ δυνατό μέσο όρο του πρώτου τριμήνου στο 54,9. Δηλαδή δείχνει, παρόλο που και εκεί την επικρίνουν, ο βασικός επικρίτης είναι ο Σόιμπλε, έτσι ότι η πολιτική που ασκεί η Αμερική δεν είναι επικίνδυνη. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι εκ του αποτελέσματος τα πράγματα τα έχουν διαχειριστεί με άριστο τρόπο. Βραχυπρόθεσμα, δεν έχουν αφήσει να σκάσει ουσιαστικά το πρόβλημα. Θα δούμε σε βάθος χρόνου ότι και εδώ θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές πολιτικής, αλλά στην παρούσα φάση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Ευρωζώνη. Και κάτι αντίστοιχο κάνει και η Ιαπωνία. Είδαμε ότι με το καινούργιο πρόγραμμα σχεδιάζει σε 2 χρόνια ουσιαστικά να διπλασιάσει την νομισματική βάση. Έχει εκλείψει την παράσταση από εκεί. Έχει εκλείψει την παράσταση και εκεί βλέπουμε κάποιες αντιφάσεις. Η Λαγκάρντ πάλι βγήκε και είπε ότι η κίνηση Ιαπωνίας θα βοηθήσει την παγκόσμια οικονομία. Έχοντας βέβαια πάλι το Σόιμπλε με την γνωστή δήλωση και παντός επιστητού έχει μία γνώμη ότι είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει και πρέπει πρώτα να κάνει η γνωστή πρόταση διαρθρωτικές αλλαγές. Μάλιστα. Οι οποίες βλέπουμε ότι εδώ ακόμα δεν έχουν επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Όχι, έχουν επιφέρει αποτέλεσμα, απλά είναι αρνητικό. Έχουν επιφέρει, πολύ σωστά. Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική εικόνα την οποία έχουμε μέχρι στιγμής από την εβδομάδα που πέρασε. Θα βάλουμε μια άνω τελεία στην συζήτησή μας και επανερχόμενοι μετά το info break το οποίο θα παρακολουθήσετε τώρα, θα δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν την ναυτιλία, τι έγινε με τον BDI την εβδομάδα που πέρασε και όλες τις λεπτομέρειες. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας εδώ με τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, ο οποίος είναι οικονομικός διευθυντής της εταιρείας George Mundreas. Είδαμε ποιο είναι το οικονομικό περίγραμμα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην ναυτιλία. Καταρχήν, είχαμε τα στοιχεία για το BTI το τρίμηνο, το οποίο έκλεισε σε αρνητικά επίπεδα, σε επίπεδα ρεκόρ. Ναι, επίπεδα ρεκόρ από το τελευταίο τρίμηνο του 86. Δηλαδή, ο μέσος όρος στο πρώτο τριμήνο ήταν 796 μονάδες. Όντως αρνητικό ρεκόρ. Είχε μια αργή εκκίνηση, αν θέλετε, τις αρχές του 2012. Μετά λίγο αρχίσαν διάφοροι τομείς πλοίων, με ιδιαίτερα τα Panamax, να βελτιώνονται για να κλείσει την Παρασκευή που μας πέρασε στις 861 μονάδες. Και το, αν θέλετε, αυτό που χαρακτηρίζει τώρα την πτώση του δείκτη είναι ότι τελείωσε το ράλι που είχαμε δει από τα Panamax πρωτίστως και δευτερευόντως από τα Supramax, τα Handymax, τα Handysize, και αρχίζουν και αυτά τώρα και έχουν μια διορθωτική τάση. Έχουν διορθωτική τάση όπως συνηθίζεται, ας πούμε, σε περιπτώσεις μεγάλης ανόδου, θα μπορούσαμε να πούμε. Σωστά, και ενώ είχαμε κοντέψει να φτάσουμε τις 950 μονάδες, όπως είχαμε πει, τώρα δείχνει ότι η δυναμική αυτή χάνεται σιγά-σιγά. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε από την εβδομάδα που θα μας έρθει, γιατί τελειώσαν και οι αργίες. Και σιγά σιγά δείχνουν ότι και η Κίνα θα αυξήσει τις αγωγές και σε iron ore και σε στάρια που λέμε, στα grains. Μάλιστα.
Επίσης, έχει ενδιαφέρον η αναφορά που κάνετε σε κάποιους οίκους, όπως ας πούμε στην Asia Plus Securities, η οποία βλέπει ανάκαμψη από το 2014 στον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου. Mm-hmm. Όντως βγήκαν δύο οίκοι και οι δύο είναι από την Ταϊλάνδη. Η Asian Plus Securities συμφωνεί με αυτό που εκφράζουν αυτή τη στιγμή αρκετοί άνθρωποι στην ναυτιλία, ότι από το 2014, δεδομένου ότι και τα πλοία που θα πέσουν στο νερό θα είναι αρκετά λιγότερα, η αγορά θα αρχίσει να ανακάμπτει. Αυτό έχει να το επιβεβαιώσει και ο άλλος οίκος, η Bualang Securities, που λέει ότι για το 2013 η ζήτηση θα είναι στο 4%. Περίπου το λέει στο 4%, ενώ η αύξηση σε πλοία θα είναι στο 5%. Δηλαδή θα υπολοιπόμεθα 1% περίπου μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Ελπίζουμε σε αυτή την αλλαγή του κλίματος, την οποία επιβεβαιώνει και η έκθεση της Moore Stephens, η οποία μιλάει για αλλαγή κλίματος και συγκεκριμένα για την εμπιστοσύνη. Λέει ότι θα έχει σημαντική άνοδο. Γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για να δούμε πώς αυτή η κατάσταση και αυτή οι θετικές εκτιμήσεις αυτές, πώς αναμένεται να επηρεάσουν και τους Έλληνες πλοιοκτήτες. Ναι, η Moore Stephens τρέχει το λεγόμενο Confidence Index κάθε τρίμηνο. Όντως, το τρίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ήταν αυξημένος ο δείκτης στις 5,8 μονάδες, όταν το Νοέμβριο ήταν στις 5,6. Και να σημειώσουμε ότι στα υψηλότερα ποτέ, δηλαδή το Μάιο του 8, που η αγορά έκανε το boom της το μεγάλο, ο δείκτης ήταν στα 6,8. Όλες οι γνώμες όντως τείνουν ότι από το 2014 θα αρχίσουμε να βλέπουμε μία καλυτέρευση. Το ισοζύγιο ουσιαστικά των νέων πλοίων που θα πέσουν στο νερό θα είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά, όπως το αναφέρουμε και στην έκθεσή μας, ότι όλη αυτή η κατάσταση παρουσιάζει αρκετές ευκαιρίες. Οι τιμές των πλοίων έχουν πέσει αρκετά σημαντικά, είτε είναι σε νεότευτα πλοία, είτε είναι σε μεταχειρισμένα. Οι προσδοκίες από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικές. Σωστά. Οπότε βλέπουμε, βγαίνει ανοιχτά το Baltic Sail and Purchase Assessment, το οποίο λέει ότι, για παράδειγμα, πενταετή πλοία, τα Capes, οι τιμές έχουν πέσει 14% από το Μάρτιο του 2012, ενώ αντίστοιχα για τα Panamax και τα Supramax 24% και 22%. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζοντας κάποιος ένα πλοίο σήμερα, έχει δύο τι να μπορούν να συμβούνε. Πρώτα απ' όλα να αρχίσει να αναγνωρίζει σιγά σιγά σε βάθος χρόνου έσοδα από τα πλοία αυτά και κερδοφορία, αλλά και λόγω ότι θα ανέβουν και υπεραξίες με την αγορά να καλυτερεύει, θα μπορούν να εκμεταλλευτούν ακριβώς και την υπεραξία αυτή από τιμή κτίσης με τιμή πώλησης. Μάλιστα. Οπότε για όσους μπορούν να εξασφαλίσουν ρευστότητα αυτή την περίοδο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Οι υγιείς κεφαλαιακά εταιρείες, αυτό να τονίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το σχόλιο σας. Εγώ ευχαριστώ.